Παρακαλώ πολύ, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τον λόγο. Ελάτε, κύριε Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο σε αυτό εδώ το βήμα είχε το λόγο ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, μιας Εξεταστικής Επιτροπής παροδίας. Ποιο ήταν το ύφος του κύριου Μαρκόπουλου? Ποιο ήταν το ύφος του κύριου Μαρκόπουλου? Ήταν το ύφος ενός Προέδρου μιας Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ενσυναίσθηση τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας του εγκλήματος των Τεμπών? Αυτό ήταν το ύφος του κύριου Μαρκόπουλου, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Ένα δάκτυλο να το κουνάει συνεχώς σε ποιους? Σε ποιους? Όσο αφορά τον αγώνα να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον μαγαρίζουν οι συμπεριφορές σας. Διότι είστε τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, με αυτούς που 5 χρόνια έπαιζαν με τους θεσμούς όπως κάνετε σήμερα. Και με την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου. Γι' αυτό γυρνάει την πλάτη ο ελληνικός λαός στην πολιτική. Και είστε τα ίδια. Σκάνδαλα, συγκάλυψη, διχόνοια, τοξικότητα και το καλάμι της αλαζονίας το έχετε καβαλήσει. Η εποχή του κύριου Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια εποχή μνημείου αλαζονίας και προσβολής του πολιτικού κόσμου και των θεσμών. Ό,τι κατηγορούσατε το μιμήστε επακριβώς. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, εκείνη τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών, όταν 57 συνάνθρωποι μας έχασαν με ένα άδικο και τραγικό τρόπο τη ζωή τους, όλοι μείναμε άφωνοι. Δεν περίμενε κανείς να αμφισβητείται σε μια ευρωπαϊκή χώρα το στοιχειώδες δικαίωμα, η ασφάλεια στις μεταφορές. Όταν μάλιστα από αυτό εδώ το βήμα, μερικούς μήνες πριν, ο αρμόδιος υπουργός έκανε και μαθήματα. Μην προσβάλλετε το κύρος του μέσου. Όταν κάποιοι συνάδελφοι έλεγαν ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, όλα αυτά προκαλούν σε εκατομμύρια Έλληνες θλίψη, οργή και αγανάκτηση. Το πιο ασφαλές, το πιο οικονομικό και πράσινο μέσο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη το μετατρέψατε σε μία νύχτα σύμβολο εθνικού πένθους. Και από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα ακολουθείτε μια σταθερά προσβλητική στάση για τα θύματα και τους συγγενείς, από την οποία αυτή στάση και στρατηγική δεν έχετε λοξοδρομήσει καθόλου. Και αυτό ακριβώς είναι το επίδικο της σημερινής συζήτησης. Η στρατηγική αυτή συμπυκνώνεται σε 3 λέξεις. Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμορρησία. Αλλά αυτό συνέβη μόνο εδώ? Αυτό πια είναι ένα πάγιο μοτίβο της διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της έχει μετατραπεί σε μία αγέλη εξουσίας, όπου όποτε απειλείται η καρέκλα σας, σας ασκείται κριτική, αμφισβητούνται οι καθεστωτικές σας πρακτικές, μετατρέπεστε σε ίενες που επιτίθενται σε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά ακόμη και στους συγγενείς των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών. Ο ευρωπαϊσμός, στον οποίο αναφερθήκατε, ποιος ευρωπαϊσμός, έχει πάει προκαιρού περίπατο. Όταν απειλείται η καρέκλα σας, περίπατο πάει και η διάκριση εξουσιών, περίπατο πάει και το κράτος δικαίου, περίπατο πάει και οποιοσδήποτε σεβασμός ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσες φορές ο κύριος Μητσοτάκης, πόσες φορές έχει πει για πολλές και διαφορετικές υποθέσεις ότι είναι αναγκαίο να έρθουν όλα στο φως? Και τι κάνει εν τέλει? Σκοτάδι και συγκάλυψη. Αυτό καταφέρατε, αυτό επιχειρείτε. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνατε και σε άλλες στο πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα λοιπόν ζούμε
Την τέταρτη πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης στη Βουλή για την τραγωδία των Δεμών. Εμείς εξ αρχής σταθήκαμε απέναντι σε αυτή την αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να ψάχνουμε ευθύνες, πηγαίνοντας μέχρι το χαρίλαο τρικούπι, όπως έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, δίνοντας σας διέξοδο διαφυγής, εμείς μείναμε στα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Επιμείναμε στην αζήτηση της αλήθειας. Γι' αυτό το φθινόπωρο καταθέσαμε πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής όταν ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο εντόπιζε ευθύνες για τον κύριο Σπύρτζη και τον κύριο Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος και απιστία για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση, που αν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της, με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σήμερα οι 57 αυτές οικογένειες δεν θα θρηνούσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν δεν φανταστήκαμε κανένα κατηγορητήριο. Δεν αποφασίσαμε, όπως υπονόησε ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, να ξεκινήσουμε κανένα κυνήγι μαγισσών βάσει θεωριών συνωμοσίας. Εμείς μείναμε σταθερά προσιλωμένοι στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και μάλιστα τότε, θυμάται ο κύριος Βορύδης, μας εγκαλούσε λέγοντας υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της μη ολοκλήρωσης της 717 και της τραγωδίας. Εφόσον λοιπόν δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαία Εισαγγελέα που υποδεικνύει την αιτιώδη συνάφεια, γιατί δεν διάβασαν όταν προτείναμε προανακριτική επιτροπή για το πόρισμα που αφορά την 717 αυτά που έλεγαν οι τρεις ειδικοί που διόρισε ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν εμπιστεύεστε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους τρεις ειδικούς που εσείς διορίσατε και που είπαν ξεκάθαρα, εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα σύγκρουσης των δύο τρένων και αυτή είναι η αιτιώδη συνάφεια. Είναι λοιπόν τουλάχιστον ηρωνικό να ακούμε από τον προκλητικά απόντα σήμερα Πρωθυπουργό να δηλώνει με απεριόριστη αλαζονία σε πρόσφατη συνέντευξη ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, ας καταθέσει, λέει, αίτημα προανακριτικής με συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Με αυτό ακριβώς καταθέσαμε, κύριε Μητσοτάκη, τον περασμένο Οκτώβριο και το απορρίψατε χωρίς καν να το διαβάσετε. Γιατί όμως? Για να προστατεύσετε τον κύριο Καραμαλή και για να αποκρύψετε την αλήθεια. Αντί λοιπόν να σηκώσετε το γάντι, ως όφιλε οποιοδήποτε πρωθυπουργός μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας και να πει ναι, αφού λέει αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πάμε με αυτά σε προανακριτική επιτροπή. Από τη στιγμή που αν είχε υλοποιηθεί το έργο της τηλεδιοίκησης, αυτοί οι άνθρωποι θα ζούσαν. Τι κάνατε? Μπήκατε και βρήκατε σωσίβιο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να μας πείτε ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, και να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε ψήλου στάγερα, καλώντας, λέει, δεκάδες μάρτυρες, αλλά που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Είναι, λέει, αδιανόητο να κατηγορούμε την Εξεταστική Επιτροπή και την πλειοψηφία που δεν κάλεσε σημαντικούς μάρτυρες, γιατί κάλεσε πολλούς. Πολλούς ναι, αλλά όχι τους σημαντικούς. Και το λέω αυτό διότι όταν συζητάς από το 1997 έως σήμερα, προφανέστατα το κάνεις γιατί έχεις κάποια ιδιοτέλεια. Και ποια είναι η ιδιοτέλεια? Να μην πέσει στο φως του προβολέα της αλήθειας και της δικαιοσύνης στην τηλεδιοίκηση, γιατί εκεί είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Αυτό είναι το σκάνδαλο που υπογραμμίζουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Φταίνε λοιπόν αυτοί που μας δώσανε 54 εκατομμύρια ευρώ για να νιώθουν ασφάλεια στις μεταφορές οι Έλληνες πολίτες, και δεν φταίνε αυτοί οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υλοποίησαν το έργο
για να αποφύγουμε την τραγωδία. Φοβερό σχήμα. Φοβερό σχήμα πραγματικά. Αυτό όλο δείχνει πόσο αναξιόπιστοι είσαστε. Έκτοτε, η συνέχεια είναι γνωστή. Την περιέγραψα με σαφήνεια τη μέρα που ψηφίσατε την Εξεταστική Επιτροπή. Ό,τι είπαμε, αυτό έγινε. Γιατί πολύ απλά το είχαμε βιώσει και στο παρελθόν. Καταχραστήκατε το αριθμητικό σας πλεονέκτημα για να επιβάλλετε τη βούλησή σας και να αποσοποιήσετε σημαντικές ευθύνες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά βλέπαμε το αλγινό ύφος των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και παγώναμε σκεπτόμενοι πώς σας παρακολουθούν και πώς νιώθουν οι οικογένειες των θυμάτων. Το ύφος αυτό είναι αποκαλυπτικό μιας καθεστωτικής νοοτροπίας. Μιας νοοτροπίας ξεκάθαρης πια. Δεν μας ακουμπάει κανείς. Είμαστε πολιτικά ισχυροί και θα επιβάλλουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η σημερινή κυβέρνηση. Και δεν είναι μια και δύο φορές. Είναι πολλές φορές. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Μιλάμε για ένα πλήγμα στην καρδιά του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λέω ήταν αδιανόητο το ύφος που δεν είναι σημερινό. Τα ίδια κάνατε και στην Εξεταστική Επιτροπή, εωρούμενη από την πραγματικότητα. Πραγματικά είναι ντροπή όλη αυτή η συμπεριφορά, αλλά πάνω απ' όλα ντροπή είναι η απόκρυψη και η συγκάλυψη. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες? Εργαζόμενοι που προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο της τραγωδίας δεν κλήθηκαν. Η κυρία Μάγδα Γεροντίδου, πρώην επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία ερευνούσε επί 2 χρόνια τη σύμβαση 7-17 μέχρι να αντικατασταθεί από τη δίκη της αρχής, δεν εκλήθη. Όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιοποίησε τις καταθέσεις της, που ήταν εξαιρετική σημασία για το πόρισμά της. Εσείς όμως δεν θέλατε να ακουστεί η φωνή της στην Εξεταστική Επιτροπή. Και μετά λέτε γιατί έκανε αυτή τη βαριά παρέμβαση η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αλλά και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, άρχισε να κληθεί με αποτέλεσμα να έρθει ενώ ήταν ήδη κατηγορούμενος. Και βέβαια δεν απάντησε ποτέ για το ποιος του έδωσε την εντολή να μπαζώσει τον τόπο του εγκλήματος. Ποιουνού τις εντολές εκτελούσε εκείνες τις κρίσιμες ώρες? Δεν μας είπε τίποτα. Η δικογραφία της Λάρισσας δεν ήρθε ολόκληρη. Και ο κύριος Καραμαλής, ο βασικός πρωταγωνιστής, αντί να εμφανιστεί ως κατηγορούμενος στην Επιτροπή, ήρθε για να υποδείξει τον τρόπο που πρέπει να πενθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους αποχωρήσαμε όταν εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για να κερδίσουμε κάτι περισσότερο για το ζήτημα που όλους μας καίει. Λίγο περισσότερη αλήθεια. Αρνηθήκαμε να λάβουμε μέρος σε μια παροδία που πεζόταν στην πλάτη μιας εθνικής τραγωδίας. Και γι' αυτό επαναφέρουμε την πρότασή μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα βρούμε εμπόδια και τείχος για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή ως όφελο εξ αρχής για το πόρισμα της Ευρωπαίας Αγγελέως βάσει και των νέων στοιχείων. Αυτό πρέπει να συμβεί. Εξ αρχής να δείξετε θάρρος, γενναιότητα και όχι αυτά που είδαμε να προσπαθείτε στέλνοντας τη συζήτηση από το 97 μέχρι σήμερα να ρίξετε σκοτάδι στην υπόθεση αυτή. Τι λέει όμως το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που τόσο έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση? Λέει ότι αν είχε εκτελεστεί η σύμβαση, ότι δηλαδή λένε και οι ειδικοί που εσείς διορίσατε, εν γέρος υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν θα είχε συμβεί το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου. Και άρα έπρεπε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους καθυστέρησαν την εκτέλεση σύμβασης από το 2015 έως το 2023. Συγκεκριμένα για τις ευθύνες του κύριου Καραμαλή, πρέπει να επισημανθεί ότι εναντίον του υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής
που ενισχύονται από τα εξής αντικειμενικά δεδομένα: τη συνειδητή αγνόηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, τη σύμβαση με τη Hellenic Train που κατέθεσε ο συγκεκριμένος υπουργός με δική του πρωτοβουλία και η οποία ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2022 αποκλειστικά και μόνο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο κύριος Καραμαλής, αγνοώντας προκλητικά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλου της Τρενοσέ και κατά παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενήγησε εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και υπέρ της Τρενοσέ, μετέπειτα Hellenic Train. Μείωσε τις υποχρεώσεις επενδύσεων σε τροχαίο υλικό και υποδομές από 645 εκατομμύρια ευρώ μόλις στα 77 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, επέκτηνε τις υποχρεώσεις επιδότησης της Hellenic Train από το ελληνικό δημόσιο για 5 ακόμα χρόνια. Ο κύριος Καραμαλής επίσης δεν θέσπισε εθνικούς κανόνες ασφαλείας ως όφιλε βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ούτε έλαβε μέτρα ασφάλειας με τη θέσπιση νέων εθνικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4632 του 2019. Επίσης, όχι μόνο δεν κήρυξε έκτοτο τον ανάδοχο της σύμβασης για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου, αλλά προέβη και σε αδικαιολόγητη αποζημίωση ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ για θετικές ζημίες. Αγνόησε επίσης τις έγγραφες προειδοποιήσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των μηχανοδηγών. Με όλα αυτά δημιουργούνται συνεπώς εύλογα ερωτήματα αναφορικά με τις προθέσεις και τα κίνητα του τότε υπουργού σας κύριου Καραμαλή. Πρωτίστως, αναφορικά με το αν το κίνητρο των πολιτικών του επιλογών ήταν η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή η προάσπιση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Γι' αυτό ζητάμε μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και ένα ολόκληρο λαό που παρακολουθεί αποσβολωμένος τη συμπεριφορά σας σε αυτή την υπόθεση να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ, για να μην δίνουμε και περιθώριο στη συνωμοσιολογία. Η μη αποκάλυψη της αλήθειας που εσείς επιχειρείτε δίνει περιθώριο στην ακροδεξιά συνωμοσιολογία. Ακόμη και γι' αυτό είστε υπεύθυνοι. Πρέπει λοιπόν βάσει της αλήθειας και των πραγματικών γεγονότων να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στην περίπτωση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως συνέβη και με το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, η συμπεριφορά της κυβέρνησης είναι το ίδιο προκλητική, εριστική, καταφεύγοντας πάντα στην στρεψοδικία. Όταν βρίσκει τα δύσκολα, επινοεί εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς. Εγκαταλείπει το εξυγχρονιστικό της προσωπείο και αρχίζει τις συνωμοσιολογίες. Τότε είναι που αποκαλεί όσους τις ασκούν κριτική ανθέληνες ή δερβέναγες, όπως ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει την κυρία Εισαγγελέα. Τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει καταντήσει υπουργός προπαγάνδας, αξιοποιώντας κάθε γεμπελική πρακτική. Μία μηχανή παραγωγή ψεύδους. Προχθές είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στον Άγιο Νικόλαο και δηλώνει δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Και βγαίνουν οι εργαζόμενοι, η διοίκηση, το νοσοκομείο εφημερεύε κανονικά. Οι γιατροί που έπρεπε δεν ήταν εκεί. Αλλά λέει αυτό που πρέπει να ακούσει η κοινή γνώμη για να μην αποκαλυφθεί στην ολότητα της η αλήθεια για τις τεράστιες ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πριν μια εβδομάδα, στην εκπομπή του υποψήφιου ευρωβουλευτή σας, και θέλω μια καθαρή απάντηση, κύριε Βορύδη, και γι' αυτό, όπως και όλα για όλα τα υπόλοιπα, βγαίνει και λέει ξανά αυτή η μηχανή του ψεύδους και σύντροφό σας και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, υπάρχει, λέει, απόφαση εφετείου, δικαστική απόφαση που αθωώνει την κυρία Βλάχου. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Στη δημοσιότητα, παρακαλώ. Αλλιώς είστε επικίνδυνοι.
Είστε επικίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Τα λέω αυτά όχι για να φύγουμε από την ουσία της συζήτησης, αλλά για να αποδείξω ότι το μοτίβο είναι το ίδιο. Σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμορρησία, προπαγάνδα, χυδαία προπαγάνδα. Και αντε μας δεν μας σέβεστε. Δεν σέβεστε τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Αυτές τις οικογένειες που θρυνούν τα παιδιά τους, που περιμένουν κάτι περισσότερο από ένα υγιές πολιτικό σύστημα, το μοτίβο είναι μόνιμο και βαθιά επικίνδυνο για τους θεσμούς και για μια χώρα που όντως δώσαμε μεγάλο αγώνα. Η παράταξή μας για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας να αποκαλύπτει τις πομπές σας ότι δεν κάνει η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα. Οι επιθέσεις που δεχόμαστε και από εσάς και από τα μίντια που σας στηρίζουν είναι γιατί είστε αλλεργικοί σε κάθε είδους κριτική. Δεν έχετε κανένα ηθικό πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που σας κάνει να καταδικάσετε όποιον εντός ή εκτός της χώρας πει κάτι για τη διακυβέρνησή σας, να αμφισβητήσει την κουλτούρα διακυβέρνησης, τις πρακτικές? Μία και μόνο είναι η προτεραιότητά σας: να στείνετε μέσα στον κρατικό μηχανισμό παραμάγαζα πελατειακά, ρουσφετομάγαζα. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτή η νοοτροπία να στείνετε μέσα στον κρατικό μηχανισμό ρουσφετομάγαζα είναι και η βασική αιτία που δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία που δεν έχετε το θάρρος να την ξεπεράσετε. Η ευθύνη των γαλάζιων παιδιών, η ευθύνη του κύριου Καραμαλή, είναι προϊόν αυτής ακριβώς της νοοτροπίας. Πελατειακά παραμάγαζα σε κάθε κομμάτι του κράτους. Γιατί το κράτος το βλέπετε ως λάφυρο. Αλλά αυτή η νοοτροπία χρεοκόπησε την Ελλάδα και την έφερε στα μνημόνια. Και δυστυχώς παραμένετε αμετανόητοι, προσιλωμένοι σε όλες τις νοοτροπίες και σε όλες τις συμπεριφορές που έφεραν τα μνημόνια στον τόπο. Αντί λοιπόν ακόμη και μετά την τραγωδία να εξυγχρονίσετε το σιδηροδρομικό δίκτυο ώστε να αποφευθούν μελλοντικές τραγωδίες, εσείς κάνετε μια πλαστή επίδειξη δύναμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα, ένα χρόνο μετά, είμαστε μάρτυρες σε περιστατικά όπου μια νέα σιδηροδρομική τραγωδία αποτρέπεται στο παραπέντε. Πόσες φορές δεν είδαμε κάτι σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων? Στο παραπέντε έγινε στις παραμονές των Χριστουγέννων, στο σιδηροδρομικό κέντρο Ακαρνών, όπως έγινε έξω από το σταθμό στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Οκτώβριο, και πριν 1,5 μήνα στο σταθμό του αεροδρομίου, πάλι με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Προτιμάτε λοιπόν να αποκρύτε την αλήθεια παρά να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Προτιμάτε τον εύκολο δρόμο της ατιμορρησίας και όχι τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης. Η στάση σας πλήττει ευθέως στην αξιοπιστία των θεσμών και οδηγεί ένα ολόκληρο λαό να χάνει την εμπιστοσύνη του στον πολιτικό κόσμο, στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς και εν τέλει στην πολιτική. Η συμπεριφορά σας διασύρει διεθνώς τη χώρα και προσβάλλει το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Πού είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός? Πού είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός? Δεν όφιλε να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Δεν όφιλε σήμερα να είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρετε τι αποδεικνύει η συμπεριφορά του? Ότι είναι προέκταση της συμπεριφοράς του κύριου Μαρκόπουλου. Ότι επιλέγει να γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία, αντί να κοιτάξει την κοινωνία στα μάτια και να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό αποδεικνύει η απουσία του από αυτή τη σημαντική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων. Από εδώ και στο εξής, τα Τέμπη θα συμβολίζουν την πολιτική, ηθική και θεσμική σας χρεοκοπία. Η προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρείτε μεθοδευμένα και συστηματικά δεν μπορεί να σας αφήσει το απειρόβλητο. Έχετε πλέον δημιουργήσει ένα προηγούμενο που δεν περνά παρατήρητο
εντός και εκτός της χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ότι βάλεται και υποχωρεί, αλλά σας λένε οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, ακόμη και του δικού σας κόμματος, και δικοί σας ευρωβουλευτές ψήφισαν αυτό το κόμμα. Σύσσωμοι οι φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, αριστερά, πράσινοι, αλλά σας λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος επιλογής ανώτατων δικαστών για να ενισχύει διάκριση εξουσιών στη χώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας λέει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έθεσε θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ζητήματα των λογισμικών. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις σε εμπλεκόμενες εταιρείες. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που λέει ξεκάθαρα ότι εμποδίζεται την έρευνα. Και αυτή κάνει κομματικά παιχνίδια. Όλοι κάνουν κομματικά παιχνίδια. Αλλά τις επιτίθεστε και την αποδομείτε όπως κάνατε και στις εγχώριες ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό λέω για μόνιμο μοτίβο. Αποδεικνύεται με τη συμπεριφορά σας ότι ό,τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτσι ακριβώς. Και με τη σημερινή σας συμπεριφορά και με την Εξαρτητική Επιτροπή, ακριβώς ό,τι περιγράφει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Συμπεριφέρεστε ως μια πολιτική ελίτ που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο και ως επιχείρηση. Γι' αυτό στέκομαι και στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Έχει χρέος να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα με όλες τις δυνάμεις το υγιές πολιτικό σύστημα για το παρόν και το μέλλον του λαού μας, αλλά πάνω απ' όλα γιατί πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Τη χρωστάμε αυτή την αλήθεια στις νεότερες γενιές που βγήκαν πέρυσι στους δρόμους συγκινημένες, αγανακτισμένες, και πρέπει να δείξουμε με τις πράξεις μας ότι αξίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που τους προσφέρει η σημερινή κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.